Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας, φίλες και φίλοι. Κοντεύουμε έτσι σε 10 λεπτά να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα κιόλας της τριώρης εκπομπής μας. Όμως μη μου ανησυχείτε, ξέρετε εσείς, 3 ώρες ολόκληρες είναι για σας. Με τη Μέριο στο μεσημέρι, πάντα μέσα από τους 98 και 8 τα FM και τον Ηλέκτρα. Και για τους μακρινούς φίλους ή για αυτούς που αγαπούν διαδίκτυο και δεν θέλουν να μας ακούν μέσα από τα FM, μπορούν μέσα από το www.elektra.fm να μας ακούτε. Με τη Μέριο στο μεσημέρι λοιπόν, με τη Μέρη Νικολοπούλου στο μικρόφωνο, και επειδή σας είχα υποσχεθεί ότι θα έχουμε μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη, να σας πω περί τίνος πρόκειται. Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Κορινθίας διοργανώνει άλλη μία επιστημονική ημερίδα με θέμα δόγματα και αναθεωρήσεις στην οδοντιατρική. Αυτή η ημερίδα γίνεται αύριο Σάββατο στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Σικών Κόστ στην Σικιά Ξυλοκάστρου. Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Κορινθίας είναι πολύ δραστήριος και διοργανώνει αρκετές ημερίδες επιστημονικού πάντα περιεχομένου, και πάντα μας εκπλήσει κάθε φορά, επειδή βρίσκομαι πολλές φορές έτσι κοντά, την παρακολουθώ έτσι, όχι ως επιστήμον βεβαίως, αλλά ως δημοσιογράφος, και βλέπω ότι πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσες και θα έλεγα πολλές φορές ενδιαφέρουσες ακόμα και για άτομα τα οποία δεν είναι επιστήμονες, όπως εγώ παραδείγματος χάρη, γιατί είναι θέματα που αγγίζουν την οδοντιατρική επιστήμη αλλά και όλους εμάς τους υπολείπους. Λοιπόν, περισσότερα όμως για αυτά, για την ημερίδα αυτή, θα μας πει ο ίδιος ο πρόεδρος. Έχουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο του συλλόγου, τον κύριο Επαμινώντα Κατσούλα, ο οποίος θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες για την αυριανή ημερίδα. Καλή σας μέρα, κύριε Κατσούλα. Καλημέρα, κυρία Μέρη. Ευχαριστώ καταρχάς που προβάλλετε τις δραστηριότητες του συλλόγου μας, και σας ευχαριστώ που παρίσταστε κιόλας στις περισσότερες από τις εκδηλώσεις μας και να δείτε έτσι δυνατότητα να λέμε δύο λόγια για τις δραστηριότητες αυτές. Αυτό είναι χρέος μας και υποχρέωσή μας, έτσι, για να βγάζουμε στον αέρα, κύριε Κατσούλα, κάποια πράγματα τα οποία δεν αφορούν μόνο εσάς τους επιστήμονες, αλλά αφορούν και εμάς τους υπολείπους. Γιατί αγγίζουν θέματα υγείας, υγιεινής των δοντιών μας και υγείας περισσότερο. Η αυριανή ημερίδα έχει θέμα δόγματα και αναθεωρήσεις στην οδοντιατρική. Θέλετε να μας πείτε έτσι περισσότερες λεπτομέρειες? Ξεκινάει από τις 9.30 το πρωί και κάπου εκεί στις 2.30 με 3 ολοκληρώνεται. Αλλά πάντοτε, επειδή σας παρακολουθώ, έχετε σπουδαίους ομιλητές, καθηγητές, επιστήμονες. Για μιλήστε μας λίγο λοιπόν για την αυριανή. Η αυριανή ημερίδα έχει τίτλο, όπως είπατε, «Δόγματα και αναθεωρήσεις στην οδοντιατρική». Αποτελεί κατά κάποιο τρόπο συνέχεια της περσινής με τίτλο «Μύθοι και αλήθειες στην οδοντιατρική», που διεξήχθη την ίδια εποχή εδώ δίπλα στη βίλα του μεγάλου μας ποιητή Άγγελου Σκελιανού και της Εύας Πάλμερ, για την ιστορία των οποίων είχα τότε την ευκαιρία να πω δύο λόγια. Περιλαμβάνει σύγχρονες προσεγγίσεις σε διάφορα επιστημονικά πεδία και μετέχουν σε αυτή εισηγητές αναγνωρισμένου κλινικού, ερευνητικού και ακαδημαϊκού κύρους, τους οποίους ευχαριστώ για την ανταπόκρισή τους στην πρόσκλησή μας. Το γεγονός αυτό μας τιμά ιδιαιτέρως και εγγυάται ότι αυτή η μερίδα θα έχει την επιστημονική εγκυρότητα που της αξίζει. Κύριε Κατσούλα, πόσο καλά σας ξέρω, όσα χρόνια βρίσκεστε σε αυτή την θέση του Προέδρου, ο Σύλλογος έχει κάνει πραγματικά αλματώδη έτσι, εξέλιξη. Καταφέρνει καταρχάς να διοργανώνει επιστημονικές ημερίδες εξαιρετικού ενδιαφέροντος, όχι μόνο μία φορά το χρόνο, αλλά αρκετές φορές μέσα στο χρόνο. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό. Είναι δύσκολο να διοργανώνετε τέτοιου είδους ημερίδες και να συγκεντρώνετε κόσμο από όλη την Ελλάδα, επιστήμονες? Βέβαια. Πάντως η επιτυχία μιας επιστημονικής εκδήλωσης δεν πρέπει να κρίνεται μόνο από τον αριθμό των συμμετεχόντων, αλλά κυρίως από το ποιοτικό περιεχόμενό της. Και αυτό θεωρώ ότι το έχουμε πετύχει, όπως έχουμε πετύχει
για ένα πανελλήνιο ρεκόρ, να διοργανώνουμε και να πραγματοποιούμε 6 επιστημονικές εκδηλώσεις ετησίως με τη συμμετοχή συναδέλφων όχι μόνο από την Κορινθία αλλά και από άλλες περιοχές της χώρας, γεγονός που μας τιμά και μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε. Σωστό. Ιδιαίτερα σήμερα που η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία έχει θεσπίσει το σύστημα συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης οδοντιάτρων, εν βάση του οποίου θα πιστοποιείται ότι ο οδοντίατρος παρακολούθησε ορισμένο αριθμό επιστημονικών εκδηλώσεων που τον καθιστά σύγχρονο επιστήμονα με επαρκή επιμόρφωση, η διοργάνωση τέτοιων επιστημονικών εκδηλώσεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Αυτό είναι σίγουρο και αυτό είναι δεδομένο, κύριε Πρόεδρε. Επίσης θα πρέπει να σας πληροφορήσω ότι μόλις πριν λίγες μέρες πραγματοποιήσαμε επιστημονική ημερίδα εκτός ελληνικής επικρατείας και συγκεκριμένα στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κάρολ Νταβίλα στο Βουκουρέστι, προσκεκλημένη μάλιστα της κοσμήτωρος κυρίας Παύλα Περδέα, με εισηγήσεις από Έλληνες και Ρουμάνους καθηγητές. Πολύ ενδιαφέρον να ακούγεται. Αυτό είναι μια πρωτοτυπία που ανοίγει νέους ορίζοντες. Φυσικά. Καθώς είναι η πρώτη φορά για τα ελληνικά χρονικά, οδοντιατρικά χρονικά και όχι μόνο, που διοργανώνεται από οδοντιατρικό σύλλογο επιστημονική εκδήλωση σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άρα ανεβάζεται όλο και πιο περισσότερο και πιο πάνω τον πύχη. Εκείνο όμως που θέλω έτσι λίγο να σχολιάσουμε, το έχουμε άλλωστε σχολιάσει και στο παρελθόν, επειδή πολλές φορές βρίσκομαι εκεί και τηλεοπτικά στις ημερίδες σας. Αυτό που μου κάνει εντύπωση και δεν μπορώ να το κρύψω άλλωστε, είναι το ενδιαφέρον που δείχνουν επιστήμονες οδοντίατροι από όλη την Ελλάδα, έρχονται από Θεσσαλονίκη, από όλη την Πελοπόννησο έρχονται. Δεν βλέπω όμως... Και από την Αττική πολύ. Βεβαίως. Από Ήπειρο, Γιάννενα, θυμάμαι κάποιες χρονιές είχα μιλήσει και με κάποιους ομιλητές. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση, καταρχάς είναι δωρεάν, να το πούμε αυτό. Έτσι, αυτό. Είναι δωρεάν. Έχουμε τη τύχη να προσφέρουμε στα μέλη μας επιστημονικές εκδηλώσεις υψηλού επιστημονικού ενδιαφέροντος με γεωγραφική κατανομή, άλλοτε στο κέντρο, δηλαδή στην Κόνηθρο και άλλοτε στην περιφέρεια, σε αξιοπρεπείς συνεδριακούς χώρους και μάλιστα δωρεάν, ενώ έχουν υψηλό κόστος διοργάνωση. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό όμως που δεν ολοκλήρωσα την ερώτησή μου, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το ότι έρχονται λοιπόν από πάρα πολλά μακρινά μέρη επιστήμονες, καθηγητές, ομιλητές, αλλά και, αυτοί βέβαια εξυπακούνται ότι πρέπει να είναι, αλλά επιστήμονες για να παρακολουθήσουν οδοντίατροι, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι δεν υπάρχει συμμετοχή από την Κορινθία μας, που είναι τόσο κοντά, που είναι δίπλα στο σπίτι τους και δεν υπάρχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή κάθε φορά μετράμε μερικούς, ενώ θα έπρεπε έχουμε τόσους οδοντιάτρους στην Κορινθία, έτσι δεν είναι? Πού οφείλεται αυτό, κύριε Κατσούλα? Δυστυχώς η οικονομική κρίση έχει τις επιπτώσεις της και στις επαγγελματικές δραστηριότητες των οδοντιάτρων. Το κλίμα είναι πολύ άσχημο. Πολλοί συνάδελφοι αναγκάζονται να δουλεύουν και Σάββατα και Κυριακές. Α, μάλιστα. Και επίσης, δυστυχώς, πάντα κάποιες φωτισμένες μειοψηφίες είναι που κάνουν τη διαφορά, που μετέχουν στα κοινά, που ενημερώνονται και που είναι επιστήμονες με ολοκληρωμένη αντίληψη για τις εξελίξεις την οδοντιατρική, η οποία πλέον θεωρείται μία από τις ταχύτερα εξελισσόμενες επιστήμες. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Είναι τέτοια η πρόοδος της επιστήμης, της τεχνολογίας, των βιοϊλικών τα τελευταία χρόνια, που αν δεν παρακολουθεί κανείς έναν αριθμό επιστημονικών εκδηλώσεων, σίγουρα θα μείνει πίσω.
Εγώ έτσι κρατώ το πρώτο που είπατε, το ότι ενδεχομένως η κρίση αναγκάζει και τους οδοντιάτρους, τους συναδέλφους σας, να εργάζονται Σάββατα και να μην μπορούν και να έρθουν να παρακολουθήσουν, και δεν κρατώ το δεύτερο σκέλος της απάντησής σας. Παρ' όλα αυτά όμως, θεωρώ πως ένα Σάββατο, γιατί αυτό δεν γίνεται, η ημερίδα, μια τέτοια επιστημονικού ενδιαφέροντος ημερίδα δεν γίνεται κάθε μήνα, οπότε ένα Σάββατο ας το χαραμίσουν εντός εισαγωγικών, έτσι, γιατί είναι πολλά τα ωφέλη, να έρθουν να το παρακολουθήσουν, γιατί είναι δίπλα στο σπίτι τους, δίπλα στη γειτονιά τους, είτε γίνεται στην περιοχή του Ξυλοκάστρου, είτε γίνεται στην περιοχή της Κορίνθου. Ναι. Η επόμενη ημερίδα πότε την προγραμματίζετε? Η επόμενη έχει ήδη δρομολογηθεί, θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου στην Κόρινθο, στο κινηματογράφο Φλίσβο, πρώην Λαΐς, και θα γίνει σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Στοματολογίας. Θα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο. Ο τίτλος είναι «Διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα σε τοπικά και συστηματικά νοσήματα των ούλων», και θα είναι μια ευκαιρία για όσους το παρακολουθήσουν να ενημερωθούν στις νέες εξελίξεις, και με τη συγκεκριμένη θεματολογία θεωρώ ότι η παρουσία όλων των συναδέλφων είναι επιβεβλημένη. Έτσι, απαραίτητη. Υπάρχουν και πιστοποιητικά παρακολούθησης, έτσι δεν είναι, γιατί κάποιος επιστήμονας που δεν το δει... Κάθε φορά δίδονται πιστοποιητικά παρακολούθησης, από τα οποία θα πιστοποιείται ότι ο οδοντίατρος παίρνει κάποια μόρια που τον καθιστούν σύγχρονο επιστήμονα. Θα είναι πιστοποιημένος δηλαδή. Οπότε όφελος... Έναντι της άλλης κατηγορίας που θα είναι η μη πιστοποιημένη. Οπότε είναι διπλά τα ωφέλη της παρακολούθησης της ημερίδας αυτής. Για να κλείσουμε, δεν έχω δυστυχώς άλλον ραδιοφωνικό χρόνο, κύριε Κατσούλα, να πούμε για άλλη μια φορά λοιπόν πως αύριο στο Σικιόν Κοστ ξεκινάτε 9.30. 9.30. Ωραία. Ξεκινά η ημερίδα μας με τίτλο «Δόγματα και αναθεωρήσεις στην οδοντιατρική», με περιεχόμενο πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια πολύ θεματική ημερίδα που περιλαμβάνει διάφορα επιστημονικά πεδία, η οποία θα τελειώσει γύρω στις 2.30 το μεσημέρι. Εγώ εύχομαι καλή επιτυχία και σε αυτήν την ημερίδα, κύριε Κατσούλα. Σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου διαθέσατε. Ξέρω ότι είσαστε μέσα στο χώρο εργασίας σας και ευχαριστώ, το εκτιμώ ιδιαίτερα. Και εγώ σας ευχαριστώ και πάλι για την προβολή που δίνετε στις επιστημονικές μας εκδηλώσεις. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. 98,8. Ηλέκτρα. Όσα πρέπει να ξέρεις.